μου είναι αρκετό. Έτσι και με το Θεό. Ποτέ δεν θα γνωρίσουν τα κτίσματα, τα λογικά εννοείται, άνθρωποι και άγγελοι, ποτέ δεν θα γνωρίσουν την ουσία του Θεού. Αλλά δεν ενδιαφέρει αυτό για μια στιγμή, δεν ενδιαφέρει. Δεν είναι αρκετό το ότι μπορεί να έχω κοινωνία με το Θεό, μετοχή με το Θεό και να απολαμβάνω όλη την Χριστότητά Του, δηλαδή την αγαθότητά Του, όλα εκείνα τα οποία συνιστούν την μακαρία του ζωή, δηλαδή τη μακαριότητά Του. Δεν μου είναι αρκετό. Ο ίδιος ο Άγιος Ειρηναίος θα πει, και αυτό προσέξατε το, είναι κάτι που το τονίζει ιδιαίτερος η Αγία Γραφή, η ζωή του ανθρώπου, η θέα του Θεού. Τι είναι η ζωή του ανθρώπου, ή αν θέλετε η αιώνια ζωή, η θέα του Θεού. Τι θα πει θέα, θεάομαι, θεώμαι, βλέπω. Βλέπω, όχι όπως το ρήμα βλέπω, δεν είναι τόσο ισχυρό όσο το ρήμα θεάομαι, θεώμαι. Βλέπω δηλαδή με τα ιδιαίτερες προσοχής. Χαίρομαι εκείνο που βλέπω, ώστε τι είναι, η θέα του Θεού. Αλλά Θεό, ουδείς πω ποτέ ώρα και θα μου πείτε, έτσι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ποτέ κανείς δεν έχει δει το Θεό. Ναι, αλλά πώς είπαμε έχουμε δει το Θεό, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Τι είναι ο Χριστός, Θεάνθρωπος. Τι είναι το πρόσωπό Του, Θεανθρώπινο. Βλέποντας το πρόσωπο του ανθρώπου Ιησού, βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού. Γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα πρόσωπο. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα στον Χριστό. Ένα είναι το πρόσωπο του Χριστού. Ένα και μόνον ένα. Διότι θα ήταν δυνατόν ποτέ να δει κανείς το πρόσωπο του Θεού ως έχουν τα πράγματα. Το εζήτησε κάποτε ο Μωυσής. Κύριε λέγει, με λες και με λες φίλων σου. Δείξε μου το πρόσωπό σου. Και ο Κύριος είπε, δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό όμως έγινε όταν ενυνθρώπισε ο Θεός Λόγος, γιατί ο Θεός Λόγος μιλούσε στον Μωυσή. Το προσέξατε, ο Θεός Λόγος. Και πότε ο Μωυσής είδε το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, θα μου το λέγατε αν σας ερωτούσα, στη μεταμόρφωση. Ο Μωυσής και ο Ηλίας δεν ενεφανίστησαν. Τότε ο Μωυσής δια πρώτην φορά είδε το θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού. Είδε το πρόσωπο του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Είδω. Είναι εκπληκτικό. Αυτή λοιπόν η θέα του Θεού, αυτή η θέα είναι η γνώση και συνεπώς αυτό είναι η αιώνιος ζωή. Ακόμη εκείνο το γινώσκος είσαι, που είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ή να γινώσκος είσαι τον μόνο αληθινόν Θεό, τίθεται σε χρόνο ενεστώτα. Γιατί? Για να δειχθεί η διαρκής αύξησης σε αυτή τη γνώση του Θεού. Είδατε, η διαρκής αύξησης. Ώστε λοιπόν, γνώσης σημαίνει προσωπική σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Προσωπική σχέσης. Ακόμη βλέπουμε ότι αυτή η σχέση δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι άπειρος, είναι αιώνιος. Γι' αυτό αυτή η σχέση θα αυξάνει διαρκώς εις το διηνεκές, εις τους αιώνας των αιώνων. Γιατί δεν λιγοστεύει ο Θεός. Ο Θεός είναι άπειρος. Συνεπώς, και ένα μικρό πρακτικό συμπέρασμα, ποτέ μη πούμε ότι κάπου φτάσαμε στην πνευματική ζωή και συνεπώς μπορούμε να σταματήσουμε. Είναι μια απορία που ερήφθη, θα το πούμε στην ώρα των απορειών ή σήμερα ή κάποια άλλη φορά θα δούμε, ότι μόνο με το να κοινωνούμε, να προσευχόμεθα, να εκκλησιαζόμεθα, εκεί τελειώνουμε. Αναμφισβήτητα όχι. Και επειδή είναι επίκαιρο το σημείο, όπως το αναλύουμε, γι' αυτό ανέφερα το περιεχόμενο αυτής της απορίας. Ακόμη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παιδιά, μας λέει το εξής. Αγαπητοί, λέει στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο. Αγαπητοί, μην τέκνα Θεού εσμέν. Τώρα είμαι παιδιά του Θεού. Και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Ακόμη δεν φανερώθηκε τι τελικά θα γίνουμε. Θα είμαστε. Είδαμεν δε ότι αν φανερωθεί, γνωρίζομαι όμως ότι όταν θα γίνει φανερό τι θα είμαστε,
όμοι αυτό εσώμε. Θα είμεθα όμοι με εκείνον. Ποιον? Τον Ιησού Χριστόν, τον δοξασμένον. Ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Γιατί θα τον δούμε θέα. Τι σας είπα προηγουμένως? Θέα, βλέπω με τα μάτια μου. Θέα. Γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Πώς είναι? Ο δοξασμένος Ιησούς Χριστός. Εξηγήσαμε ότι την ουσία του Θεού δεν μπορούμε να δούμε. Αυτή η φράση, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, θα τον δούμε όπως είναι, είναι κυριολεκτικός αποκαλυπτική και δείχνει ότι η αιώνια ζωή είναι η θέα του Χριστού. Να το θυμόσαστε λοιπόν. Τι είναι η αιώνια ζωή? Η θέα του Χριστού. Τι θα κάνουμε στην αιώνια ζωή? Θα βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό δεν θα μας κουράσει, θα μου πείτε αμέσως. Δεν είναι ανιαρόν? Όχι ποτέ, για τον εξής λόγο. Αν διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε πως τα χερουβίμ, τα σεραφίμ υμνούν το Θεό διαρκώς, λέγουν Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Όταν τελειώσει ο ύμνος, μας το λέει και ο Ισαΐας στο έκτο κεφάλαιο, μας το λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ξαναρχίζουν τον ίδιο ύμνο. Και όταν τελειώσει, ξανά εις το διηνεκές. Γιατί κάθε φορά που τελειώνει ο ύμνος γίνεται καινούργια αποκάλυψη. Και συνεπώς στους αγγέλους καινούργια, προσέξτε, έκπληξη. Και στην καινούργια έκπληξη έχουμε πάλι ενθουσιασμό και επανάληψη του ύμνου. Αυτό δε εις το διηνεκές. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αν ο ύμνος αυτός στα ανθρώπινα χρονικά δεδομένα πόσο κρατάει? Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Ότι κάθε τόσο έχουμε μια καινούργια έκπληξη. Και δεν είναι η έκπληξη από μια γνώση του Θεού, αλλά είναι και κάτι άλλο. Είναι και μια, θα το δούμε, μια απορροή. Τη λέξη τη βάζω το εισαγωγικό, γιατί δεν απορρέει τίποτα από τον Θεό. Οι άκτισες ενέργειες μας βοηθούν σε αυτό. Μακαριότητος. Γινόμεθα μακαριότεροι και μακαριότεροι. Πιο πολλά ξέρουμε, πιο πολλά ξέρουμε, μακαριότεροι και μακαριότεροι γινόμαστε. Έτσι λοιπόν η αιώνια ζωή δεν είναι απλώς η θέα μόνον του προσώπου του Χριστού, αλλά και η μακαριότητα, η ευτυχία δηλαδή που απορρέει, απορρέει από τη θέα αυτή του Υιού του Θεού. Και η μακαριότητα αυτή έχει δύο όψεις. Έχει μία αρνητική όψη, έχει και μία θετική όψη. Στην αρνητική, ότι δεν θα υπάρχει το κακόν. Στην θετική όψη, ότι θα υπάρχει το αγαθόν. Για να το δούμε αυτό, πως ο Ευαγγελίστης Ιωάννης μας τα λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Μόνο λίγο σύντομα θα τα πω, γιατί τρέχει ο χρόνος. Σημειώνει εις το 21ο κεφάλαιο: «Και είδων ουρανών κενών», καινούριο ουρανό, «και γην κενήν», καινούρια γη, «ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον», έφυγαν, «και η θάλασσα ουκ έστην έτη». Δεν υπάρχει πια η θάλασσα. Δηλαδή δεν είναι το γνωστό μας σκηνικό που έχουμε εδώ εις την γη. «Και την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ καινήν είδων καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένην ως νύμφη και κοσμημένην το ανδρή αυτής». Τι είναι αυτή η Ιερουσαλήμ, η Αγία Ιερουσαλήμ? Είναι η Εκκλησία. Είναι οι Άγιοι. «Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης». Άκουσα μια μεγάλη φωνή να λέει από τον ουρανό: «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών». Να η μετοχή. Θα σκηνώσει ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους. Να η μετοχή. Θα είναι ο Θεός, ο Χριστός συγκεκριμένα, θα είναι με τους Αγίους μαζί. Θα βλέπουν το πρόσωπό του. «Και αυτοί λαός αυτού έσονται». Όχι λαοί, λαός. Ένας θα είναι ο λαός. «Και αυτοί θα είναι ο λαός του. Και αυτός ο Θεός με ταυτόν έστε». Και ο Θεός θα είναι μαζί του, με αυτό το λαό. «Και εξαλείψει από αυτόν», να μία αρνητική πλευρά,
Η θέα του προσώπου είναι η θετική. Να μια αρνητική τώρα. Και θα εξαλείψει από αυτούς ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Και ο θάνατος ουκέστε αίτη. Και ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκέστε αίτη. Δεν θα υπάρχει πλέον κραυγή, πόνος, πένθος, θάνατος, δάκρυα. Δεν θα υπάρχει τίποτε. Μακαριότητα στην αρνητική της όψη. Δεν θα υπάρχει το κακό, το θλιβερό. Ότι τα πρώτα απήλθον, γιατί τα πρώτα πέρασαν. Και λέει, και είπεν ο καθήμερος επί το θρόνο, ιδού και να πει ο πάντα. Να, όλα τα κάνω καινούρια. Καινούρια. Και μια δεύτερη εικόνα της αιωνίου ζωής. Και απήνεν γέμεν πνεύματι επόρος μέγα και υψηλών. Πνευματικός ανέβηκα σε ένα πολύ ψηλό βουνό και έδειξε με την πόλη την Αγία Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού. Πάλι μου έδειξε, λέει, την εκκλησία. Έχουσαν την δόξα του Θεού, που είχε τη δόξα του Θεού. Και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου εν αυτή έστε. Ο θρόνος του Θεού και του αρνίου. Το αρνίου είναι ο Ιησούς Χριστός. Και οι δούλοι αυτού λατρεύουσιν αυτό και όψονται το πρόσωπο αυτού. Και όψονται, θα είδουν το πρόσωπο αυτού. Να η θέα του προσώπου. Και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών. Εδώ στα μετωπά τους. Το όνομά του. Και νύξ ουκέστε έτη. Δεν υπάρχει πια νύχτα. Και ουχρία λίχνου και φωτός ηλίου. Και δεν υπάρχει πια ανάγκη λιχναριού και φωτός ηλίου. Ότι Κύριος ο Θεός φωτιεί αυτούς είναι η Θεία Δόξα. Το φως της μεταμορφώσεως. Το φως της μεταμορφώσεως, η Θεία Δόξα. Και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνίας. Ποια είναι λοιπόν η αιώνια ζωή? Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Είδαμε λοιπόν δύο εικόνες της Βασιλείας του Θεού ή της αιωνίου ζωής, όπως το είπαμε. Ο Παύλος ανήλθε μέχρι τρίτου ουρανού, παιδιά, και ήκουσεν, όπως μας λέει στη Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολή, άρρητα ρήματα, δηλαδή ανίποτα λόγια, α ουκ εξώνε στην ανθρώπολα λύσε, που δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν από στόμα σε στόμα. Ακόμη μας λέγει ο Απόστολος, α, εκείνα τα οποία οφθαλμός ουκ είδε, μάτι ανθρώπινο δεν είδε, και ους ουκ ήκουσεν, ανθρώπινο αυτή δεν άκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, δεν έφτασε να γίνει επιθυμία ποτέ. Α, ετοίμασεν ο Θεός τις αγαπώς είναι αυτόν. Εκείνα τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν. Τι είναι αυτά που έχει ετοιμάσει? Αυτά που συνιστούν την αιώνια ζωή. Ακόμη μας λέγει, λογίζομαι, αχ αυτό να το καταλαβαίναμε, ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθεί να εισημάς. Λογαριάζω, λέει, σκέφτομαι ότι τα παθήματα τι έχουμε, ό,τι έχουμε εμείς οι άνθρωποι και οι χριστιανοί ειδικότερα, δεν είναι τίποτα μπροστά στη δόξα η οποία πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο ουρανοβάμων Παύλος, αυτός που ανέβηκε ως τρίτου ουρανού και άκουσε τα ανίποτα, τα άρρητα λόγια, γι' αυτό λέει τώρα στον Τιμόθεο, επιλαβού της αιωνίου ζωής. Κράτα καλά την αιώνιον ζωή, διότι αν τη χάσουμε τότε δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη συμφορά. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν μας είπε ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί, ότι θα τον δούμε όπως είναι, προσέθεσε και κάτι και λέει στη συνέχεια στην επιστολή του την πρώτη τρίτο κεφάλαιο, και πας ο έχων την ελπίδα ταύτην επ' αυτό. Δεν λέει την πίστη, λέει την ελπίδα. Γιατί, τι είναι η ελπίδα? Τονισμένη πίστης. Αγνίζει εαυτόν καθώς εκείνος αγνός εστίν. Αγνίζει τον εαυτόν του. Καθαρίζει τον εαυτόν του. Έτσι, αν ξέρει κανείς όλα αυτά πράγματα και βλέπει τον άλλον και πηγαίνει στο βούρκο της αμαρτίας, τρομάζει. Τρομάζει. Όταν έχουμε την ελπίδα ότι θα δούμε το πρόσωπο του Θεού, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται θα δουν το πρόσωπο του Θεού, είπε ο Χριστός στους 9 μακαρισμούς του και είναι ο πρώτος μακαρισμός, τότε τι κάνει? Αγνίζει τον εαυτό του, καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι αγνός. Είδαμε λοιπόν, παιδιά,
ότι η αιώνια ζωή είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Ταυτίζεται όπου ο Χριστός, εκεί και η αιώνια ζωή. Όπου ο Χριστός, εκεί η βασιλεία Του. Εάν ζήσουμε τον Χριστό, εάν ενωθούμε με τον Χριστό, τότε έχουμε την αιώνια ζωή. Και η μεγαλύτερη φροντίδα μας στον κόσμο αυτόν για όλη μας τη ζωή είναι να κρατάμε καλά, κατά το επιλαβού, να κρατάμε καλά την αιώνια ζωή, ακριβώς για να μην τη χάσουμε. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητά μου παιδιά, έγραψε 3 λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές, δηλαδή που αφορούν το ποιμαντικό έργο. Οι 2 αποτείνονται στον Τιμόθεο και η μία αποτείνεται εις τον Τίτο. Ο Τίτος ήταν χριστιανός εξεθνών, δηλαδή ήτο πρώτα ειδωλολάτρης. Αυτός όταν έγινε χριστιανός στάθηκε πραγματικά ένας ικανός συνεργάτης του Παύλου στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ο Παύλος τον εγκατέστησε επίσκοπο στην Κρήτη και όπως σημειώνει εκεί ήδη στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής, είναι αταλείποντα επιδιορθώσετε και καταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Για να διορθώσει, λέγει, εκείνα που λείπουν, διότι ήδη υπήρχε ο χριστιανισμός στην Κρήτη, και να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη. Γι' αυτό ακριβώς τον εγκαθιστά ο Απόστολος των Τίτων επίσκοπων Κρήτης. Μεταξύ των άλλων που γράφει σε αυτήν την ποιμαντική του επιστολή ο Απόστολος, γράφει και τα εξής. Αυτό που θα το πάρουμε εμείς για τον εαυτό μας τώρα. Αρνησάμενη, λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 12. Αρνησάμενη την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσομεν εν τον ίν αιώνι. Δηλαδή, αφού αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, να ζήσουμε στον παρόντα αιώνα με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια. Σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς. Πρόκειται περί μιας θαυμασίας παραγγελίας, όπως θα δείτε στην συνέχεια, που σε όλους αρμόζει. Προπαντός όμως αρμόζει στους νέους ανθρώπους. Γιατί είπαμε, είναι οι άνθρωποι όταν ξεκινούν την πνευματική ζωή, όσο νωρίτερα ξεκινήσουν, τόσο για αυτούς είναι καλύτερο. Ήδη είχε γράψει εις τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος μερικά πράγματα και τελειώνει έτσι, μάλιστα αναφέρεται στην μελέτη της Αγίας Γραφής και τελειώνει έτσι. Είναι άρτιος ή ήτα ψηλή, περισπωμένη, υπογεγραμμένη, έχει πολλά στολίδια. Ναι, είναι υποτακτική του ρήματος ή μη. Είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος. Για να είναι, λέγει, άρτιος ο άνθρωπος του Θεού. Βλέπαμε ότι κάνει λόγο περί αρτίου ανθρώπου. Αρτίου ανθρώπου. Ποιος είναι όμως αυτός ο άρτιος άνθρωπος? Άρτιος θα πει, όπως σήμερα λέμε, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Έτσι, ο ολοκληρωμένος. Ή, αν το θέλετε με μια καινούργια έκφραση, ο σωστός άνθρωπος. Είναι κάτι που θα το έχετε ακούσει. Στην εποχή μου λέγεται ο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Σήμερα λένε ο σωστός άνθρωπος. Το ίδιο είναι. Είναι αυτός που δεν υπολείπεται στο νου, στο συναίσθημα και στη βούληση, που είναι οι 3 πτυχές
της μιας ψυχής. Ακόμη είναι αυτός που δεν υπολείπεται στις σχέσεις του με τον εαυτό του, τον άλλον άνθρωπο και τον Θεό. Αυτό μάλιστα το τελευταίο, δεν υπολείπεται στις σχέσεις του με τον εαυτό του, τον άλλον άνθρωπο και τον Θεό, είναι ακριβώς αυτό που τώρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τον τίτον σοφρόνος και δικαίος και ψευδός ζήσομεν. Έτσι αυτή η αρτιώτης περιγράφεται, όπως βλέπουμε εδώ, αρνητικός μεν, σαν άρνηση της ασεβίας, που είναι ειδωλολατρία, τι θα πει ασέβεια. Δεν πιστεύω στον αληθινό Θεό, δεν δέχομαι τον αληθινό Θεό, δεν λατρεύω τον αληθινό Θεό, που είναι ειδωλολατρία, αλλά και των κοσμικών επιθυμιών. Θετικός δε, αυτό το δίπτυχο μας χρειάζεται, για να, σαν σοφροσύνη του εαυτού μας, σαν δικαιοσύνη με τον πλησίον και σαν ευσέβεια στο Θεό. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το τρίπτυχο μας εξασφαλίζει την αρτιότητα, το να έχουμε, να γίνουμε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, να γίνουμε σωστοί άνθρωποι, σωστοί όχι μόνο όπως θα μας έβλεπαν οι άνθρωποι, αλλά όπως θα μας έβλεπε και αυτός ο ίδιος ο Θεός. Πρόκειται λοιπόν για ένα τρίπτυχο πολύ μεγάλης σημασίας και πολύς αξίας, και μπορούμε να το δούμε λίγο αναλυτικότερα αυτό, γιατί όπως σας εξήγησα, αυτό πρέπει να το καλλιεργήσουμε σε ολόκληρη τη ζωή μας. Δεν είναι μια υπόθεση μιας μέρας και ενός μηνός, αλλά είναι μια υπόθεση ολοκλήρου ζωής. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε, για να έχουμε τον κατάλληλο στόχο, να ξέρουμε τι ζητούμε να επιτύχουμε, όπως το λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Και ας δούμε πρώτα-πρώτα αυτό το σοφρόνος. Πρέπει, λέει, να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια. Για να δούμε λοιπόν αυτό το σοφρόνος, αυτό το επίρρημα. Το σοφρόνος αναφέρεται στον εαυτό μας. Πρόκειται για τον εαυτό μας. Η σοκρατική φιλοσοφία πού στηριζόταν? Στο επίγραμμα του μαντίου των Δελφών, γνώθης αυτών. Ξέρετε ότι μέχρι οι φιλόσοφοι, μέχρι του Σοκράτους, ήσαν και ασχολούνται με τη λεγόμενη κοσμολογία, με το λεγόμενο κοσμολογικό πρόβλημα. Δηλαδή, ό,τι αφορά στο Θεό και στον κόσμο. Με τον Σοκράτη αρχίζει η λεγόμενη ανθρωπολογία. Δηλαδή, ποιος είναι ο άνθρωπος? Γι' αυτό ακριβώς ξεκινάει από αυτό το επίγραμμα. Δεν είναι του Σοκράτους, είναι ενός εκ των 7 σοφών της Ελλάδος. Αρχίζει η σοκρατική φιλοσοφία από το γνώθη σε αυτόν, που θα πει να γνωρίσεις τον εαυτόν σου. Έτσι λοιπόν τώρα η φιλοσοφία ξεκινάει να γίνει ανθρωπολογική, και θα έλεγα ακόμη, για να το ξέρετε, έχουμε και ένα τρίτο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η φιλοσοφία. Αυτό ξεκινάει από τους νεωτέρους χρόνους, το λεγόμενο γνωσιολογικό πρόβλημα. Και λέγεται γνωσιολογικό κατά πόσο μπορούμε να γνωρίζουμε ένα αντικείμενο, αν είναι αυτό ή κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο πρόβλημα, πάρα πολύ σπουδαίο, το γνωσιολογικό, πάνω στο οποίο βεβαίως στηρίζεται ακόμη και η επιστήμη. Αλλά δεν θα ασχοληθώ με πιο πολλά, παρά μόνο να σας πω ότι το γνώθης αυτόν που ξεκινάει η σοκρατική φιλοσοφία δεν είναι το παρά η βάση της λεγόμενης φιλοσοφικής ανθρωπολογίας. Έχει πολύ αξία αυτό. Έχει πάρα πολύ αξία. Η φιλοσοφική δηλαδή ανθρωπολογία. Ανθρωπολογία δεν είναι μόνο αυτό που μαθαίνετε στο σχολείο σας, ο άνθρωπος έχει τόσα κόκαλα και έχει τούτο και έχει εκείνο, αλλά λέγεται και ό,τι αφορά
στον άνθρωπο και την ύπαρξή του, υπαρξιακή δηλαδή περίπτωση, στον προορισμό του ανθρώπου, λέγεται ανθρωπολογία. Έχει πολύ αξία, πλην όμως αυτή η φιλοσοφική ανθρωπολογία δεν είναι επαρκής. Ενώ η χριστιανική ανθρωπολογία συμπληρώνει την περίπτωση της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, τη συμπληρώνει, αν θέλετε, δίδει πλήρη ανθρωπολογία ο χριστιανισμός, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως έχουμε την λεγόμενη ανθρωπολογία χριστιανική. Έτσι τίθεται το ερώτημα, θα το δείτε στη συνέχεια, ποιος είναι ο εαυτός μου, ποιος είμαι εγώ, όταν λέγει γνώθη σε αυτόν, να γνωρίσεις τον εαυτόν σου, διότι το σοφρόνος αυτό προβλέπει, ότι πρέπει να ζήσω με σοφροσύνη. Ποιος? Εγώ. Εγώ όμως ποιος είμαι? Ποιος είμαι? Είμαι. Και θα μου το πει αυτό η χριστιανική ανθρωπολογία, από το πρώτο φύλλο, από το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Είμαι η πεσμένη εικόνα του Θεού. Είμαι εικόνα του Θεού. Και σήμερα είμαι η πεσμένη εικόνα του Θεού. Αυτό έχει πάρα πολύ αξία και σημασία. Ότι είμαι εικόνα του Θεού και έχω πέσει. Διότι ποιήσομεν τον άνθρωπον, λέει, άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέρα και καθομοίωση, είπε ο Θεός, και κατόπιν ο άνθρωπος εξευλήθη του παραδείσου, πεσμένη τώρα η εικόνα. Αυτή λοιπόν η πεσμένη εικόνα του Θεού, για να γυρίσω στον εαυτόν μου, να ζήσω τόσο φρόνος, πρέπει να ανορθωθεί. Και η ανόρθωση γίνεται εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή με την πνευματική ζωή, την ευαγγελική ζωή, θα πρέπει να ανορθώσω τον εαυτόν μου, την πεσμένη εικόνα του Θεού. Ο εαυτός μου δηλαδή πρέπει να τεθεί στις διαστάσεις της σοφροσύνης που λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Αλλά οι διαστάσεις αυτές δεν μπορούν να τοποθετηθούν παρά στο θεμέλιον ότι είμαι εικόνα του Θεού. Και δει, θα το πω άλλη μία φορά, πεσμένη εικόνα του Θεού. Γιατί επαναλαμβάνω πεσμένη εικόνα? Διότι όταν σήμερα η επιστήμη της ψυχολογίας, ας πούμε για παράδειγμα, ερευνά τον άνθρωπο και την ψυχολογία του, στην πραγματικότητα ξέρετε τι ερευνά? Τον πεσμένον άνθρωπο. Δεν έχει εικόνα του ορθίου ανθρώπου, δηλαδή του σωστού ανθρώπου, του προπτωτικού ανθρώπου. Γι' αυτό και τα συμπεράσματα της ψυχολογίας είναι λανθασμένα. Πού θα πάρω εικόνα προπτωτικού ανθρώπου? Το λέγαμε σε ένα πολύ πολύ παλιό μάθημα, όταν κάναμε θέματα ανθρωπολογικά, χριστιανικής ανθρωπολογίας. Είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Είναι ο νέος Αδάμ. Έτσι, αν ερευνήσω τον Ιησού Χριστόν, το θεανθρώπινο πρόσωπό του, έχω ήδη την εικόνα του προπτωτικού ανθρώπου. Αυτό που πρέπει να γίνω. Προσέξτε, αυτό που πρέπει να γίνω. Αλλά αυτή λοιπόν η όλη υπόθεση είναι το θεμέλιον στο οποίο θα σταθεί η σοφροσύνη. Ό,τι αφορά στον εαυτόν μου. Η σοφροσύνη είναι η δευτέρα μεγάλη αρετή μετά τη φρόνηση. Είναι, ξέρετε, φρόνηση, σοφροσύνη, ανδρεία και δικαιοσύνη. Θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα αυτό λίγο πιο κάτω. Έχει ένα ευρύ φάσμα. Δεν είναι απλώς η σοφροσύνη, δεν είναι απλώς η εγκράτεια. Λέμε να ζήσεις με σοφροσύνη και συνήθως εννοούμε την εγκράτεια. Όχι, έχει ευρύ φάσμα. Είναι η απαλλαγή από κάθε πάθος. Όχι μόνο θέματα σαρκικά, από κάθε πάθος. Είναι ακόμα η καθαρότητα των αισθημάτων. Είναι ακόμη ο άδολος έσω άνθρωπος, όπως τον απεκάλεσε ο Κύριος τον Αθαναήλ.
όταν είπε «Να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλος εις το στόμα του». Ο δόλος είναι το ψέμα. Το ψέμα όχι να λέω ψέματα, ο ψεύτικος άνθρωπος. Όχι απλώς λέει ψέματα, ο ψεύτικος. Όταν λοιπόν λέγει ότι ο Ναθαναήλ δεν ήτο με δόλο, άδολος, σημαίνει ήταν αληθινός άνθρωπος. Είναι πολύ σπουδαίο. Έτσι, ο άδολος άνθρωπος, ο έσω άδολος άνθρωπος, είναι ο ζων σοφρόνος, αυτός που ζει με σοφροσύνη, είναι ο αγνός άνθρωπος. Το λέμε και στην εποχή μας, αγνός άνθρωπος αυτός. Είναι ακόμη ο άγιος άνθρωπος. Είναι ο ποιοτικά ανώτερος άνθρωπος. Είναι ακόμη, αφού αυτά τα πράγματα θα έχουν επιτευχθεί, είναι η ανορθωμένη εικόνα του Θεού. Είναι ο εν Χριστώ άνθρωπος, τον οποίον εν Χριστώ άνθρωπον δημιουργεί το Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν το σοφρόνος που βλέπουμε αντιτίθεται σε εκείνο που εσημείωσε ο Απόστολος σε αυτές τις λεγόμενες, στο ίδιο χωρίο, σας το διάβασα, στις λεγόμενες κοσμικές επιθυμίες, τις οποίες πρέπει να ρυθούμε για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος, ο ζών που ζει σοφρόνος, με σοφροσύνη. Έτσι, μετά από το κοίταγμα του εαυτού μας, να ζήσουμε, λέει, σοφρόνος ο Απόστολος, ας δούμε το παρακάτω. Το δικαίως. Να ζήσουμε, λέγει, δικαίως. Το δικαίως αναφέρεται στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Το καταλαβαίνουμε, νομίζω, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είμαι θα δίκαιη με τους άλλους ανθρώπους πάλι και εδώ σε κάποιο στενό φάσμα. Λέμε είναι δίκαιος άνθρωπος αυτός και στον άλλον, τον άλλον δεν θέλει να τον ζημιώσει. Αλλά αυτό που λέμε είμαι δίκαιος και δεν θέλω να ζημιώσω τον άλλον άνθρωπο είναι ευρύτατο. Δεν είναι να τον ζημιώσω, να μην τον ζημιώσω σε θέματα οικονομικά, να του χρωστώ και να μου του δίνω χρήματα ή να του πάρω ένα κομμάτι από το χωράφι του ή ό,τι άλλο. Το βασικότατο στοιχείο για να ασκηθεί αυτή η δικαιοσύνη, να ζήσω απέναντι στον άλλον δικαίως, είναι να αναγνωρίσω στον άλλον άνθρωπο το κατοικώνα. Έχει το κατοικώνα αυτό που είμαι και εγώ. Τι θα πει αυτό? Θα του αναγνωρίσω τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Γιατί αν πω ότι αυτός δεν είναι εικόνα του Θεού, είμαι εγώ, τότε δεν τον αδικώ. Τότε δεν θα είναι ανάλογα κακή η συμπεριφορά μου. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο για να εκφράσω, για να ζήσω δικαίως, θα πρέπει να αναγνωρίσω στον άλλον τα δικαιώματά του, πια αυτό που είναι, δηλαδή είναι κατ' εικόνα Θεού. Και τα δικαιώματά του είναι και υλικά και πνευματικά. Μην ξεχνάτε ότι το κατ' εικόνα, όσο και αν μοιάζει περίεργο, παράξενο, δεν αναφέρεται μόνο στα πνευματικά θέματα, αλλά και στα σωματικά. Το ξέρετε αυτό? Δεν είμαι θα κατ' εικόνα Θεού, μοιάζοντας του Θεού, δηλαδή μια μικρογραφία του Θεού, το σιπίν. Επειδή ο Θεός Λόγος θα ενυνθρώπιζε, θα γίνεται ο άνθρωπος, στάθηκε, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός στάθηκε εικόνα του Πατρός και ο άνθρωπος εικόνα του Χριστού. Συνεπώς ο άνθρωπος, όταν λέει εικόνα του Θεού, είναι στην πραγματικότητα, είναι εικόνα εικόνος. Εικόνα του Χριστού, ο οποίος Χριστός είναι εικόνα του Θεού. Και λέει ο Άγιος Ειρηναίος, αν και τα έχουμε αυτά κάπως παλιά πει, δεν πειράζει αν τα ανανεώνουμε, ότι επειδή δεν υπήρχε ακόμη η γνώση του Χριστού, γι' αυτό κατευθείαν η Γραφή λέγει ότι ο άνθρωπος έκανε, συγγνώμη, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού. Αλλά με το φως της Καινής Διαθήκης λέμε
ο άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού Πατρός. Και τούτο μάλιστα αναφέρεται στη σωματική κατασκευή, όχι μόνο στο πνεύμα μας, διότι δεν έγινε ο Χριστός σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, την ανθρώπινη, τις διαστάσεις μας τις σωματικές. Εμείς γεννήκαμε βάσει αυτού, έστω κι αν έπεται η σωματική κατασκευή του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν θα αναγνωρίσω εις τον άλλον άνθρωπο τα δικαιώματά του, και τα υλικά και τα πνευματικά, και τα σωματικά και τα πνευματικά, και ό,τι έχει ανάγκη το πνεύμα του, και ό,τι έχει ανάγκη το σώμα του, χωρίς πουθενά να τον αδικήσω. Ακόμη η έννοια της δικαιοσύνης με αυτήν θα λέγαμε την μορφή βρίσκεται στη φωνή του Θεού πάντοτε μέσα στους αιώνες. Ήδη ο Θεός λέγει δια του Ισαΐου: «Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης». Μάθετε. Είναι θέμα να το μάθεις. Είναι μάθημα. Να μάθετε λοιπόν, να μάθετε εσείς που κατοικείτε τη γη, τη δικαιοσύνη. Αλλά αυτή η δικαιοσύνη, θα ήθελα να σας έλεγα, σχεδόν ποτέ δεν ασκήθηκε μεταξύ προσώπων ή λαών. Σχεδόν ποτέ. Γι' αυτό είναι πάντα επίκαιρη αυτή η φωνή του Θεού, να μάθουν οι λαοί την δικαιοσύνη. Βλέπετε, διαβάστε την ανθρώπινη ιστορία, την παγκοσμία ιστορία, θα δείτε ότι οι μεν αδικούν τους δε. Οι μεγάλοι τρώνε τους μικρούς. Αλλά δικαιοσύνη κατά την Αγία Γραφή σημαίνει και αγιώτης. Πολλές φορές άμα βρείτε τη λέξη δικαιοσύνη και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, αυτό σημαίνει αγιώτης. Αλλά σημαίνει και κάτι ακόμα. Σημαίνει και διάκρισης. Αυτό μάλιστα εις τους πατέρες της Εκκλησίας μας που λέγουν ότι είναι η αρετή εκείνη που ρυθμίζει τις τρεις άλλες μεγάλες αρετές. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η τετραμερής αρετή φρόνησης, όπως σας το είπα προηγουμένως, φρόνησης, σοφροσύνη, ανδρεία και δικαιοσύνη. Τι είναι η δικαιοσύνη εμπροκειμένο? Δικαιοσύνη είναι η αρετή εκείνη η οποία ρυθμίζει τις τρεις πρώτες αρετές να βρίσκονται σε μία ισορροπία. Αν το προσέξετε αυτό, είναι παμέγιστο. Η δικαιοσύνη, ξέρετε, έχουμε τον ζυγόν. Το σύμβολο της δικαιοσύνης είναι τη ζυγαριά, ο ζυγός. Άμα λοιπόν έχουμε ένα ζυγό, σημαίνει ζυγίζουμε τα πράγματα. Που σημαίνει πρέπει να είναι σε ισορροπία, το λέω δεύτερη φορά, σε ισορροπία πρέπει να είναι η σοφροσύνη, η φρόνηση και η ανδρεία. Ρυθμίζονται από την δικαιοσύνη, δηλαδή από την διάκριση. Έτσι λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αν διαβάσετε μάλιστα τους νηπτικούς πατέρες εμπροκειμένο, αυτό θα το βρείτε πολλές φορές μέσα στα λόγια τους, στα έργα τους. Όταν συνεπώς λέμε αυτό το δικαίως να ζήσουμε, εφόσον εκφράζει σχέσεις μας με τον πλησίον, με τους άλλους ανθρώπους, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε διάκριση απέναντί τους. Παραδείγματος χάρη, δίκαιον είναι, αλλά και διακριτικών, να μην ενοχλήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Ακόμη θα διακρίνουμε κάθε μας σκέψη, τη φρόνηση, βλέπετε. Θα διακρίνουμε κάθε μας συναίσθημα, βλέπετε, τη σοφροσύνη, κάθε μας ενέργεια, τη βούληση. Γι' αυτό λοιπόν η δικαιοσύνη ως διάκρισης έρχεται πραγματικά να δημιουργήσει μία ισορροπία μεταξύ των τριών μερών της ψυχής. Εκείνο που λέγει ο Εκκλησιαστής, καιρός παντή πράγματι, καιρός είναι για κάθε πράγμα, πότε θα κάνω αυτό και πότε θα κάνω εκείνο, είναι προϊόν της διακρίσεως. Πρέπει να ξέρω πότε θα κάνω αυτό, πότε θα κάνω εκείνο. Όπως αντιλαμβανόμεθα λοιπόν, αυτό το δικαίως είναι θέση πολύ σημαντική, γιατί διατηρεί καλές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους
και αρνητικός μεν να μην τους βλάψω, αλλά και θετικός να τους ευεργετήσω. Μας προτείνει μάλιστα ο Λόγος του Θεού, Σπαριμίες 24,77, κρίνε δικαίως. Μας λένε πάλι Παροιμίες 28,18, ο πορευόμενος δικαίως βεβοήθηται, βοηθάται από το Θεό εκείνος ο οποίος περπατά τη ζωή του με δικαιοσύνη. Και η Σοφία Σολομώντος 12,15 μας λέγει, δίκαιος ον, δικαίως τα πάντα διέπεις. Αν είσαι δίκαιος, όλα τα κυβερνάς με δικαιοσύνη. Που σημαίνει ότι όταν βιώνεις τη δικαιοσύνη, τότε κάθε σου ενέργεια θα είναι δικαία. Και στα ελάχιστα λεπτά να δούμε ακόμη κάτι, το τρίτο μέρος, το ευσεβώς. Σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς. Αυτό αφορά στις σχέσεις μας με το Θεό. Αυτή η σχέση είναι το κριτήριο των δύο προηγουμένων θέσεων. Τι θα πει, εάν έχω ευσέβεια, αυτό κρίνει κατά πόσο πρέπει να είμαι σόφρον και κατά πόσο πρέπει να είμαι δίκαιος. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα του ευσεβώς κρίνει τα δύο προηγούμενα σημεία. Γι' αυτό και η προτροπή λέει στο Δέλτα Μακαβαίων 18,2, πάντα τρόπον ευσεβείτε, με κάθε τρόπον θα ευσεβείτε, όπου βρίσκεστε, όπως και αν βρίσκεστε, σε όποια ηλικία και αν είστε, πάντα με κάθε τρόπο θα ευσεβείτε. Η ευσέβεια δε είναι προοδευτική. Ξεκινάει από την πίστη στο Θεό και φτάνει στην αγάπη στο Θεό. Από την πίστη και φτάνει στην αγάπη στο Θεό. Το ανώτατο σκαλοπάτι της ευσεβίας είναι το μαρτύριο για την ευσέβεια. Γι' αυτό το Δέλτα Μακαβαίων, αν θέλετε και το πρώτον και το δεύτερον και το τρίτον, αλλά πιο πολύ τώρα μιλώ για το Δέλτα Μακαβαίων, είναι το 50ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, είναι έξω από τον αριθμό του κανόνος, είναι ένας ύμνος προς την ευσέβεια. Για να μην πω και ένας ύμνος στην ελληνική γλώσσα, γιατί γράφτηκε πρωτοτύπως ελληνικά. Γι' αυτό λέει το βιβλίο των Παροιμιών 28,14, μακάριος ανήρ ως καταπτύσσει πάντα διευλάβιαν. Όλα τα συστέλει, όλα τα υποτιμά για την ευλάβεια. Ακόμη, ευλάβεια θα πει την ευσέβεια, ακόμη και αυτή τη ζωή του. Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος δίνει ακόμη για την ευσέβεια τη ζωή του ως μαρτύριο. Και φυσικά όταν λέμε ευσέβεια, εννοούμε την μορφή της Ορθοδοξίας, αναμφισβήτητα. Είδατε σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιατί η αίρεση είναι βλασφημία. Τι λέει ο Κύριος, ότι πρέπει να προσκυνήσουμε τον Θεό εμπνεύματι και αληθεία. Εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν, λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ακόμη η ευσέβεια οριμάζει τον άνθρωπο και μάλιστα τον νέον άνθρωπο. Αυτή την ευσέβεια έδειξαν και οι 7 Μακαβαίοι και η μητέρα των Σολομονή και ο διδάσκαλος των Ελεάζαρος, μεθαύριο έχουμε τον Αγίον Τεσσαράκοντα, η μητέρα ενός εκ των 40 στρατιωτών. Καταπληκτική γυναίκα. Και λέει μάλιστα, ήταν γέρον ο Ελεάζαρος, διδάσκαλος, 80 χρόνων άνθρωπος. Λέει, ώστε μη δια την ευσέβεια, μη νεάζει των λογισμών. Για την ευσέβεια δεν πρέπει να έχω νεαρά μυαλά, όπως λέει ο Απόστολος στον Τιμόθεο, φεύγε τις νεωτερικές επιθυμίες, νεαρά μυαλά. Ώστε παιδιά, για να τελειώσουμε, γιατί τελείωσε και η ώρα μας, ας κρατήσουμε αυτό το θαυμάσιον τρίπτυχο. Σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσομεν εν τον είναι αιώνιε, που δίδει το Πνεύμα το Άγιο.